κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Σπίτι της μία πρόχειρη σκηνή στα Νεόρια Ηρακλείου και πολυτέλειά της πράγματα που εμείς θεωρούμε δεδομένα, αυτονόητα, όπως ένα πιάτο ζεστό φαγητό και ένα στρωμένο κρεβάτι. Ο λόγος για τη 42χρονη Κατερίνα, η οποία ήρθε στο Ηράκλειο για μία καλύτερη ζωή, όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Διαβάστε τη συγκλονιστική της ιστορία και δείτε φωτογραφίες από τη δική της πραγματικότητα στο neakrete.gr. Διάχυτη ήταν η συγκίνηση στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της Κρήτη TV, όταν η μητέρα του μικρού Μανώλη περιέγραψε τη μάχη που έδωσε ο γιος της με τον καρκίνο. Μία μάχη που δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει, αφού η ζωή του έδειξε τόσο νωρίς το πιο σκληρό της πρόσωπο. Τώρα η μητέρα του μιλά για τη δική της μάχη, τη μάχη μιας οικογένειας, να καταφέρει να συνεχίσει τη ζωή της μακριά από το παιδί της. Μία ανάσα από τα βραβεία Όσκαρ και μία ανάσα πριν από τον θρίαμβο, ο Γιώργος Λάνθιμος. Η ταινία του με τίτλο «The Favorite» είναι υποψήφια για 10 βραβεία, μεταξύ αυτών για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Με αυτή την υποψηφιότητα, ο Γιώργος Λάνθιμος γίνεται ο τρίτος Έλληνας που διεκδικεί το συγκεκριμένο βραβείο, μαζί με τον Μιχάλη Κακογιάννη και τον Ζορμπά και τον Κώστα Γαβρά με το Ζήτα. Περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.